Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το αναλυτικό δελτίο κύρου εδώ από το YouTube του weather2umbrella.com. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλους. Πάντα στη συνεργασία με το seleo.gr για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του κύρου για τις επόμενες ώρες και ημέρες, κοιτώντας πρώτα πανευρωπαϊκά την όλη εξέλιξη. Μας έρχεται λίγο περισσότερο κρύο από τη Μαύρη Θάλασσα, βλέπετε τα πιο σκούρα μπλε χρώματα. Τις ψυχρότερες αέριες μάζες που θα διεισδύσουν στον ελλαδικό χώρο τις επόμενες 4 με 5 μέρες μέχρι περίπου και την Παρασκευή, ρίχνοντας τον υδράγυρο κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια, κατά τόπους αρκετά σημαντική θα είναι η πτώση θερμοκρασίας σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Θα δούμε στη συνέχεια την όλη εξέλιξη και από πλευράς θερμοκρασίας αλλά και από πλευράς φαινομένων. Για να ξεκινήσουμε όμως την πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη από τις πρωινές ώρες, κοιτώντας την κίνηση των εφώσεων πάνω δεξιά, βλέπετε αναώρα την κίνηση των εφώσεων για να καταλάβετε αν η περιοχή σας θα έχει συννεφιά ή όχι και πότε θα την έχει αυτή. Και βλέπετε μια ζώνη συννεφιάς εκτείνεται από τη Δυτική Ελλάδα μέχρι και την Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη Βορειοανατολική Ελλάδα τα νήματα του καιρού θα είναι μεγαλύτερα, με τοπικές μόνο συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή η συννεφιά δεν φαίνεται να δώσει κάτι το ιδιαίτερο, δεν έχει τη δυναμική να αφήσει κάτι το ιδιαίτερο πλευράς φαινομένων. Μόνο στην Βόρεια Βορειοανατολική Κρήτη, εκεί που βλέπετε τα πιο σκούρα χρώματα, και στο Τριεθνές, ίσως βρέξει κατά τόπους με τη μορφή ασθενούς μπόρας, κυρίως στις προμεσημβρινές μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Εκείνη η περίοδος είναι λίγο μεγάλη αυξημένη πιθανότητα, κοντά στο 60% να εκδοθούν αυτές οι τοπικές, γενικά επαναλαμβάνω, μπόρες μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, στα δυτικά και τα βόρεια του Αιγαίου θα φτάνουν τα 6 με 7 τοπικά και 8 μποφόρ, εκεί όπου είναι και τα κίτρινα χρώματα και στα υπηρετικά, στα κεντρικά και τα νότια και στην Θράκη, τα φυσά δυνατά. Ένα πολύ ψυχρό βοριά. Θερμοκρασία το πρωί λίγο κάτω από το 0 στα ορεινότερα τμήματα και στα βορειοανατολικά παιδινά, όχι κάτω από 4 με 11 βαθμού στην υπόλοιπη χώρα. Μεγαλώνει η πιθανότητα παγετού, κυρίω για την Θράκη τι επόμενε ημέρε, κατά τόπου και στην Ανατολική Μακεδονία, αν έχει ξαστεριά τη νύχτα. Το μεσημέρι τώρα κρύο θα κάνει σε Θράκη, νησιά Θρακικού, Σποράδες, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Βόρεια Κρήτη. Εξαιτίας των δυνατών ανέμων υπολογίστε 4-5 βαθμούς πιο χαμηλά τον υδράργυρο. Η Αττική θα έχει αραιές συννεφιές με την ινώδη γαλακτώδη όψη, αυτές που αφήνουν τον ήλιο να χνοφαίνεται πίσω από αυτά τα σύννεφα. Κατά τα άλλα, αυτές οι συννεφιές το μόνο που θα κάνουν πυκνώνουν πρόσκαιρα λίγο περισσότερο, κυρίως από το απόγευμα πυκνώσουν λίγο ακόμη. Βορειοανατολική άνεμη στα 6 με 7, τοπικά στο νοτιοβικό 8, μποφόρ, θερμοκρασία στους 13 βαθμούς, αργά το μεσημέρι. Η αίσθηση του κρύου θα είναι αρκετά έντονη σε όλο τον νομό και κυρίως στα βόρεια τμήματά του. Και η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 2 με 3 βαθμούς πιο χαμηλή, κυρίως στις βορειότερες περιοχές του νομού Αττικής, της ορεινής φυσικά. Τώρα, όσον αφορά στην Θεσσαλονίκη, αναμένεται καλός καιρός με ηλιοφάνεια, τοπικές συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως στα βορειότερα τμήματα του νομού και στις ορεινότερες περιοχές επίσης του νομού Χαλκιδικής. Κατά τα άλλα, κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως προς το απόγευμα, τα σύννεφα θα γίνουν λίγο περισσότερα. Νοτιοανατολική άνεμη στον θερμαϊκό στα 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 6 με 13 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι αντίστοιχα. Όσον αφορά τώρα στην εξέλιξη του καιρού για την Πάτρα, και εδώ αναμένεται αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Αυτή η συννεφιά θα είναι αρκετά πυκνή, αλλά δεν φαίνεται να είναι ικανή να αφήσει κάτι το αξιόλογο πλευράς φαινομένων. Η άνεμη βορειοανατολική στα 5 με 6 μποφόρ στο Ρίο και η θερμοκρασία σε 7 βαθμούς το πρωί με 14 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Τώρα μια ματιά και στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, όπου και εδώ οι συννεφιές κατά διαστήματα θα είναι αρκετά πυκνές μέσα στην ημέρα. Όπως σας έδειξα προηγουμένως, υπάρχει πιθανότητα κοντά στο 60-70% για τοπικές όμως και ασθενείς βροχές με τη μορφή μπόρας στα Χανιά, στο Ρέθινο, πιθανώς και στο Ηράκλειο, κυρίως στα πιο δυτικά τμήματά του, μέσα στην ημέρα και κυρίως λίγο πριν και λίγο μετά το μεσημέρι. Βορειοδυτική άνεμη στα 4 με 5 τοπικά έως και 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές ώρες, έντονη ψύχρα. Δείτε την Τετάρτη, την ζώνη νεφώσεων, πώς εκτείνεται και πάλι από τη Δυτική Ελλάδα μέχρι και τα Δωδεκάνησα. Στην Βορειοανατολική Ελλάδα τα νήματα του καιρού θα είναι μεγαλύτερα, αλλά θα έχει κρύο εκεί. Και στην Κεντρική και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στη Θεσσαλία και Μακεδονία, τα σύννεφα είναι αρκετά πυκνά και θα παραμείνουν αρκετά πυκνά κατά τη διάρκεια της ημέρας, παρόλο που προς το απόγευμα τα νήματα του καιρού θα μεγαλώσουν σχεδόν σε όλη την Ανατολική και την Νότια Ελλάδα. Αυτά τα σύννεφα τώρα θα δώσουν ασθενείς τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, κυρίως στη Μακεδονία το πρώτο μισό της Τετάρτης, με πιθανές χιονοπτώσεις ακόμα ασθενείς κατά βάση πάνω από 300 και 400 μέτρα στην Ανατολική Μακεδονία. Οι υπόλοιπες περιοχές που καλύπτονται από κάποια ανοιχτά γαλάζια χρώματα δίνουν κάποια ψηφιότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά. Βλέπετε στην Βόρεια Ελλάδα προς το βράδυ και πάλι κυρίως στη Δυτική Μακεδονία τα βορειοδυτικά δεν αποκλείεται να ξαναβρέξει και να χιονίσει ασθενώς αργά το βράδυ της Τετάρτης, πάνω από 800 και 900 μέτρα σε Θεσσαλία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, ενώ παράλληλο καιρός θα βελτιώνεται στην υπόλοιπη Ανατολική Μακεδονία.
Οι άνεμοι τώρα, βοριάδες, αρκετά ενισχυμένοι και πάλι στα 5 με 6 τοπικά έως και 7 που φόρεσε περιοχές του Αιγαίου. Πιο εξασθενημένοι θα είναι οι άνεμοι στα δυτικά, θα εξασθενήσουν οι άνεμοι και στα ορεινά της Κεντρικής και της Νότιας Υπηρετικής χώρας. Κρύο τσουχτερό θα κάνει κυρίως στα βόρεια βορειοανατολικά. Δεν αποκλείεται ο υδράγειος να πέσει και στους μείον 3 με μείον 4 βαθμούς στην Θράκη, κοντά στο 0 στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα και κυρίως στα ορεινά και λίγο κάτω από το 0 στα ορεινά πιθανώς, ενώ το μεσημέρι κρύο θα κάνει σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη, σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, γενικά κεντροανατολικά υπηρετικά τμήματα. Στη Δυτική Ελλάδα όμως θα έχουμε 16 και στα νότιο-ανατολικά ίσως και 17 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη, δείτε πώς θα ξεκινήσει, κοιτώντας τις ώρες πρόγνωσης πάνω δεξιά. Με λιακάδα σε όλα τα ανατολικά και τα νότια. Από την Αττική και βορειότερα παρατηρήστε μια συννεφιά πως καλύπτει μεγάλο κομμάτι της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας. Αυτή η συννεφιά θα είναι αρκετά πυκνή, συμπαγής όπως λέμε, διατηρώντας τον καιρό αρκετά βαρύ στις προαναφερθείς περιοχές και αυτά τα σύννεφα θα παραμείνουν αρκετά πυκνά μέχρι και το τέλος της ημέρας. Αυτή η συννεφιά βλέπετε και με το ανοιχτό γαλάζιο χρώμα δεν αποκλείεται να αφήσει κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στις βορειότερες, βορειοδυτικότερες περιοχές εκεί όπου είναι λίγο ελαφρώς πιο σκούρα τα χρώματα. Κάποιες ασθενείς παροδικές χιονοπτώσεις πάνω από τα 800 και 900 μέτρα, ενώ οι βροχές δείχνουν να είναι λίγο περισσότερες το βράδυ της Πέμπτης σε δυτική, βορειοδυτική Ελλάδα, κεντρική και υπόλοιπη βόρεια χώρα, με παροδικές χιονοπτώσεις από τα 800 και 900 μέτρα και ψηλότερα περίπου. Οι άνεμοι τώρα θα διατηρηθούν βοριάδες, αλλά θα έχουν εξασθενήσει στα βόρεια, θα παραμείνουν κάπως ενισχυμένοι στα ανατολικά, νοτιοανατολικά, αγγίζοντας κυρίως το Καρπάθιο και στη θάλασσα Κορόδου και τα Επτά Μποφόρ. Χαμηλές θερμοκρασίες στα βόρεια βορειοανατολικά και κάτω από το 0 ακόμα και στα παιδινά της Θράκης, στην υπόλοιπη χώρα με τις συννεφιές στα υπηρετικά στα βόρεια θα πλησιάσει ο υδράγυρος ίσως το 0 και λίγο κάτω από το 0, ενώ το μεσημέρι της Πέμπτης το κρύο διατηρείται από τη Στερεά και βορειοανατολικότερα. Στα δυτικά και στα πολύ νοτιοανατολικά τμήματα θα πιάσουμε και 16 με 17, τοπικά στο Καστελόριζο και στους 18 βαθμούς, αλλά γενικά κρύο θα έχει σε όλες τις περιοχές όπου θα φυσά δυνατά ο βοριάς, κάνοντας την αίσθηση του κρύου αρκετά έντονη. Την Παρασκευή το πρωί, όπως θα παρατηρήσετε, αρκετά πυκνές συννεφιές καλύπτουν το Αιγαίο και την Αθράκη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα διαστήματα με ηλιοφάνεια θα είναι αρκετά μεγάλα ήδη από την αρχή της ημέρας, με παροδικές συννεφιές σε Στερεά και Πελοπόννησο. Και Ανατολική Κρήτη. Βλέπετε όμως ότι μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής τα σύννεφα θα γίνουν λιγότερα σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα και ο καιρός θα έχει βελτιωθεί. Έτσι, το πρώτο μισό της Παρασκευής, το πρωί στην ουσία, εκεί όπου έχουμε κάποιους χρωματισμούς, δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά και που είναι πιο σκούροι χρωματισμοί στα βορειοανατολικά, πιθανότητα είναι μεγαλύτερη. Παροδικές χιονοπτώσεις, ακόμα και σε παιδινά τμήματα της Θράκης, δεν αποκλείεται κυρίως στον Εύρο το πρωί της Παρασκευής, αλλά όπως παρατηρούμε, με τα λιγότερα χρώματα μετά το μεσημέρι ο καιρός θα έχει βελτιωθεί μέχρι και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές. Ίσως οι πολλήματα παραμείνουν σε Πελοπόννησο και Κρήτη με τη μορφή ψυχάλας, τοπικά ή και ασθενούς βροχής εκεί. Οι άνεμοι την Παρασκευή θα παραμείνουν βοριάδες, θα ενισχυθούν λίγο στα 5 με 6 τοπικά, στα ανατολικά, νοτιοανατολικά και τα 7 από 4. Και η θερμοκρασία το πρωί της Παρασκευής εξαιτίας της συννεφιάς κοντά στους 2 με 6 βαθμούς και 8 στα υπηρετικά, στους 6 με 10 βαθμούς στα νησιά. Το μεσημέρι θα έχουμε μια μικρή άνοδο του υδραγύρου στα δυτικά και στα πολύ πολύ νότια, ενώ στην υπόλοιπη κεντρική και την βόρεια χώρα το κρύο για μια ακόμη μέρα θα παραμείνει αρκετά αισθητό, κυρίως στις βορειοανατολικές ηπειρωτικές περιοχές και νησιωτικές όμως. Το Σάββατο, για να μιλήσουμε λίγο για την τάση του καιρού, φαίνεται ο καιρός να παραμένει, μάλλον να βελτιώνεται, να είναι βελτιωμένος ο καιρός το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο. Από την Κυριακή μας περιμένουν κάποιες βροχές τοπικού γενικά χαρακτήρα και ασθενείς, λίγο περισσότερες στην βόρεια βορειοδυτική Ελλάδα, με μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ δείχνει ο καιρός να παραμένει σχετικά άστατος και την ερχόμενη εβδομάδα μέχρι και την 25η Μαρτίου στις δυτικές, κεντρικές και τις βόρειες περιοχές με τοπικές βροχές, ενώ οι καλύτερες θερμοκρασίες πιο ανοιξιάτικες θα εντοπίζονται στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ελλάδα. Νεότερο όμως και τις επόμενες ημέρες εδώ στο weather του umbrella.com. Σας περιμένω και αύριο λοιπόν την ίδια ώρα εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που επιλέξατε και απόψε μας για τη δική